Επίσης να αναφερθώ στην χθεσινή πυρκαγιά του Χαντρινού, η οποία έκαψε περί τα 50 στρέμματα έκταση και με την συντονισμένη προσπάθεια της πυροσβεστικής των αεροσκαφών και του ελικοπτέρου, του Δήμου Πύλου Νέστορος και των εθελοντών από το χωριό που είχαν πάρα πολλά αγροτικά μηχανήματα, τρακτέρ, και οι οποίοι ήταν μέσα σε όλο το δάσος, σε όλους τους δρόμους και βοήθησαν καθοριστικά στην έκβαση του αποτελέσματος και σβήστηκε η πυρκαγιά σχετικά πολύ γρήγορα. Ήμουν εκεί μαζί με τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Καπέλιο και τον προϊστάμενο της πολιτικής προστασίας. Αυτό που θέλω στο πλαίσιο αυτής της πυρκαγιάς να επισημάνω είναι το εξής. Αν ο άνεμος δεν φύσαγε από δυτικά προς ανατολικά με αποτέλεσμα η φωτιά να πηγαίνει προς την κορυφή του βουνού του προφήτη Ηλία και φύσαγε νότιος προς βορρά άνεμος, τότε μπορεί να κεγότανε και το χωριό, διότι γειτνιάζουν τα σπίτια του με δάσος. Αυτό λοιπόν ως παράδειγμα, και από ένα άλλο παράδειγμα της Μαθίας που πρόσφατα είχαμε πυρκαγιά, θέλω να επισημάνω ότι είναι επιβεβλημένη η ανάγκη να κατασκευαστούν επιτέλους αντιπυρικοί δρόμοι. Αυτό σημαίνει δρόμος μεταξύ του οικισμού και του δάσους. Μπορεί να ακουμπάει, να πατάει πάνω σε δασική έκταση ή σε δάσος, επιβάλλεται όμως να δημιουργηθούν αυτοί οι δρόμοι, διότι έτσι μπορούν να περνούν τα πυροσβεστικά οχήματα από εκεί και να προστατεύουν το χωριό ή τον οικισμό γενικότερα, και το οποίο θέμα έχει τη δική του ιστορία. Ιδιαίτερα θέλω να πω από την πρώτη στιγμή ότι την αρμοδιότητα κατασκευής τέτοιων δρόμων μέχρι πρόσφατα την είχε η δασική υπηρεσία. Εμείς ως νομαρχιακή αυτοδιοίκηση τότε με ένα επιτελείο δασολόγων και πολιτικών μηχανικών κάναμε προμελέτες και όριμες μελέτες για περίπου πάνω από 85 χωριά. Όμως εξ αυτών 7 είχαν πάρει και εγκρίσεις. Και τα λέω αυτά διότι αυτό το έγγραφο που βλέπετε εδώ είναι ένα έγγραφο του ειδικού γραμματέα δασών που λέει ότι εγκρίνεται η κατασκευή αυτών των έργων. Πιο συγκεκριμένα να πω, το πρώτο που έχω μπροστά μου είναι του 2013 και λέει «Απόφαση ένταξης της πράξης διάνοιξη 4 αντιπυρικών δρόμων Δήμου Μεσίνης». Τότε ήμουν δήμαρχος στο Δήμο Μεσίνης και είχα προωθήσει αυτό το πράγμα μετά την ολοκλήρωση των μελετών επί νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Και έχουμε λοιπόν το Κεφαλόβρισο, το Μαγκαλιακό, τη Μαθία και το Πανιπέρι να εντάσσονται στο μέτρο 226 δράση 1 με προϋπολογισμό 467.400 ευρώ. Αυτά θα σας τα δώσω. Υπάρχει άλλο ένα τέτοιο έγγραφο από το Δήμο Πύλου Νέστορος του 2012 για τη Λαχανάδα, το Σουλινάρι, και ένα από το Δήμο, από το πρόστο δασαρχείο Κυπαρισίας. Όλα αυτά τα έγγραφα είναι από το Διευθυντή, από το Γενικό Γραμματέα Δασών, από την Αθήνα. Χαλκοκονδύλι ήταν το γραφείο και το είχα υποσκεφτεί πάρα πολλές φορές. Αυτή όμως η ένταξη και η έγκριση δεν μπορεί να την υλοποιήσει ούτε Δήμος, ούτε η Περιφέρεια. Μόνο οι δασικές υπηρεσίες ήταν δικαιούχοι αυτών των έργων. Ελπίζω στις νέες προσκλήσεις ή να μπουν δικαιούχοι οι Δήμοι και η Περιφέρεια ή να προωθηθεί διαδικασία υλοποίησης τέτοιων έργων μέσω προγραμματικών συμβάσεων. Πώς κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού προγραμματικές συμβάσεις με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και υλοποιούμε αυτή την περίοδο δεκάδες έργα μνημεία πολιτισμού διάφορα σε όλο τον νομό. Σε αυτή λοιπόν τη λογική είναι η δική μου παρέμβαση. Δεν έχω καμία αντιδικία με τις δασικές υπηρεσίες. Κατανοώ ότι το προσωπικό που έχουν οι δασικές υπηρεσίες είναι
λείπει. Δεν υπάρχουν όλοι οι άνθρωποι που απαιτούνται. Όμως, σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούμε να ξεπεράσουμε τέτοια προβλήματα με προγραμματικές συμβάσεις. Να βοηθήσουμε κι εμείς, να βοηθήσουν οι Δήμοι, να γίνουν αυτοί οι αντιπυρικοί δρόμοι. Η Μαθία λοιπόν ήταν μέσα σε αυτούς τους δρόμους που από το 2013 είχε ένταξη μετά από αίτημα του τότε Δήμου Μεσίνης από τον Ειδικό Γραμματέα Δασών και απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Δασών να κατασκευαστεί το συγκεκριμένο έργο. Σε κάθε περίπτωση, κοιτάζουμε μπροστά, θα αναπτύξουμε όλες τις απαιτούμενες συνεργασίες, θα απευθυνθούμε και στην κυβέρνηση αν πρέπει να αλλάξουν πράγματα, να αλλάξουν, ώστε να κάνουμε αυτούς τους αντιπυρικούς δρόμους. Τώρα όσον αφορά τις αντιπυρικές ζώνες ή τους δασικούς δρόμους, δεν είναι αρμοδιότητα κανενός Δήμου, καμιάς περιφέρειας. Εμείς μόνο βοηθάμε, είναι αρμοδιότητα του Δασαρχείου να ανοίξει καινούργιες ή να συντηρήσει τις υφιστάμενες. Βεβαίως τις συντηρήσεις βοηθάμε διαρκώς. Θα σας δώσω όλα τα απαραίτητα έγγραφα, καθώς επίσης και τη λίστα όλων των χωριών που έχουν μελέτες ή προμελέτες τέτοιων αντιπυρικών δρόμων. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, στη διάθεσή σας. Αυτά τα χρήματα, κύριε Περιφερειάρχα, τι γίνανε? Αυτά τα χρήματα δεν αξιοποιήθηκαν, δεν απορροφήθηκαν για τον νομό. Αυτό είναι καταστροφή. Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχουν μελέτες ή προμελέτες ή και ακόμη αν αυτές οι μελέτες θέλουν επικαιροποίηση ή αναβάθμιση, εδώ είμαστε. Να συνεργαστούμε, να τα κάνουμε εμείς για το Δασαρχείο, αλλά αν συνεχίσει η προκηρύξη από το πρόγραμμα του Αλέξανδρος Μπαλτατζής ήταν τότε, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τώρα μπορεί να είναι κάποιο άλλο πρόγραμμα που βγάζει προκηρύξεις. Αυτά τα χρήματα τότε χάθηκαν και χάθηκαν οι δυνατότητες να δημιουργηθεί ένας σωστός δρόμος. Διότι στη Μαθία και με δική μας παρέμβαση ως περιφερειακή ενότητα αλλά και του Δήμου ανοίξαμε μία ζώνη μέσα σε χτήματα, ήταν νομίζω ό,τι είπε ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας που λέει εδώ ανοίχτε μια ζώνη για να υπάρξει ανάσχεση της πυρκαγιάς. Αυτό έγινε. Αλλά αυτός ο δρόμος δεν γίνεται συντονισμένα, οργανωμένα πάνω σε μια μελέτη, γίνεται ακατάστατα κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς και όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι αυτό το καλύτερο. Γι' αυτό λοιπόν εμείς με τον Παναγιώτη Νίκα, τον Περιφερειάρχη, συνεργαζόμαστε με όλους για να προωθήσουμε αυτά τα θέματα. Όσον αφορά στα ρέματα και στα ποτάμια, έχουν καθαριστεί για το χειμώνα, γιατί είδαμε πρόσφατα τις καταστροφές που είναι. Εδώ έχουν καθαριστεί από δύο εργολαβίες που ολοκληρώθηκαν στην αρχή, θα έλεγα, στην άνοιξη ήταν που έγιναν αυτές οι εργολαβίες. Δεν έχουμε καλύψει το σύνολο των αναγκών. Είναι τεράστιες οι ανάγκες. Είναι πολλά εκατομμύρια οι ανάγκες για αντιπλημμυρικά έργα. Εμείς έχουμε εντάξει τώρα στο πρόγραμμά μας 1.200 για τα δύο ποτάμια του Άρη και του Παμίσου και τους παραποτάμους, αλλά χρειάζονται ίσως και 10 εκατομμύρια ευρώ για να πείτε ότι έχουμε καλύψει τα πάντα. Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια, γνωρίζετε ότι και το Υπουργείο εκπονεί τις μελέτες για την αντιπλημμύρηση στην Καλαμάτα και στις άλλες περιοχές. Αυτό το έχουμε ζητήσει και εμείς με έγγραφο, να γίνει μελέτη και επέμβαση από την Καλαμάτα μέχρι και τα Τσουκαλέικα. Διότι από εκεί και κάτω ο νέος αυτοκινητόδρομος επηρεάζει τις ανάντι περιοχές και τις κατάντι εδώ στην Καλαμάτα, διότι έχουμε συσσωρευμένες ποσότητες νερών σε ορισμένα ρέματα. Συνεχίζουμε την προσπάθεια, έχουμε και μία εργολαβία που είναι σε διαγωνιστική διαδικασία 300.000 ευρώ και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα είναι έτοιμη για να κάνουμε επιπλέον παρεμβάσεις.
Ειδικά με τον Ταΐετο και ειδικά με τον δρόμο που είχε πέσει, με το ένα ρεύμα ακόμα, υπάρχει κάποιο σημείο. Σχετικά με τον γκρεμισμένο δρόμο στον Ταΐγετο, είναι σε εξέλιξη μια διαδικασία για να και ο προϋπολογισμός υπάρχει για να αποκατασταθούν να αποκατασταθεί ο δρόμος και επίσης να διευθετηθούν τα όμβρια νερά, γιατί αυτά έχουν προκαλέσει αυτό το αποτέλεσμα, που είχε πάρα πολλούς οχετούς που ήταν κλεισμένοι, πλημμυρίζουν τα νερά απ' έξω, πάνε στο οδόστρωμα και γκρεμίζεται ο δρόμος. Ο προϋπολογισμός είναι 1.850, είναι σε εξέλιξη και πιστεύω ότι πριν από το χειμώνα θα έχουμε την εργολαβία. Για να ολοκληρωθεί. Λέμε ότι πρέπει πρώτα να αναδειχθεί ανάδοχος και μετά να γίνει η εργολαβία. Και μιας και είπαμε για τα Ταΐγετο, είναι σε εξέλιξη και η εργολαβία των 3 εκατομμυρίων ευρώ με σύμβαση 1,5 εκατομμύριο, που έχει 10 στρέμματα νέα πλέγματα που θα καλύψουν τις καταπτώσεις από πέτρες κλπ, καθώς επίσης και ασφαλτοστρώσεις. Αυτή είναι ενεργή εργολαβία. Πιστεύουμε ο ανάδοχος να προχωρήσει και να κατασκευάσει τα συγκεκριμένα έργα που προβλέπονται. Ευχαριστώ.